Ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμφωνεί στην ανάγκη νέου κουρέματος του ελληνικού χρέους, υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή David Lipton στην Ουάσιγκτον. Διαπιστώνουμε πρώτον ότι ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατανοεί το αυτονόητο, δηλαδή ότι το ελληνικό πρόγραμμα δεν βγαίνει δίχως γενναίο κούρεμα χρέους. Και δεύτερον, ότι δεν υπήρξε ποτέ επιλογή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου η περικοπή μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Του 13ου και 14ου μισθού συγκεκριμένα στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα για την περικοπή 13ου και 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Ο εκτός τόπου, εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά και εκτός χρόνου, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικού, κ. Τσίπρας, δήλωσε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την αντίθεσή του με το κόψιμο του 13ου και 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Πιθανόν αναφέρεται σε μία από τις χώρες που έχει επισκεφθεί. Καλά είναι τα ταξίδια αναψυχής, αλλά ας διαβάζει τουλάχιστον εφημερίδες. Η Νέα Δημοκρατία παίζει με τις λέξεις για να αποφύγει την ουσία. Όλοι θυμούνται την αγωνιώδη προσπάθεια των μνημονιακών κυβερνήσεων να παρουσιάσουν ως επιταγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου την περικοπή 13ου και 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Επιλογή που αποφεύχθηκε μόνο τύπης, αφού εν τέλει αθρηστικά οι περικοπές στο εισόδημα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα υπερβαίνουν τους δύο μισθούς. Αμέσως μετά τη συνάντηση με την ηγεσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, παρουσία του Πολ Τόμσεν, ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο το κλίμα της συνάντησης. Ο κ. Λίπτον με καλωσόρισε, λέγοντάς μου καλωσόρισε στην κοιλιά του κτίνους, του τέρατος, του κήτους. Του απάντησα ότι είναι πολύ άνετα στην κοιλιά του κήτους. Το δύσκολο είναι να βρίσκεται κανείς στο στόμα του κήτους. Δείτε κυρίες και κύριοι σε λίγο. Μεγάλη